Υψηλές πληρότητες και απαγορευτικές τιμές φαίνεται να οδηγούν τους Έλληνες να αναβάλουν για φέτος τις διακοπές τους. Οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τα τσουκτερά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η ραγδαία αύξηση του κόστου διαβίωσης αναγκάζουν τους πολίτες της χώρας να παραμείνουν φέτος στον τόπο κατοικίας τους και να ξεχάσουν το ενδεχόμενο κάποιου τουριστικού προορισμού έστω και για λίγες ημέρες. Άμα έχει μπόλικο χρήμα, πηγαίνει διακοπές, έστω και αν είναι ακριβό. Άμα δεν έχει, πού να πάει. Πρέπει να κόψουν κάποια άλλα πράγματα για να μπορέσουν να πάνε διακοπές. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θα βγάζει δύσκολα πέρα. Χαρακτηριστικό των αυξήσεων στους τουριστικούς προορισμούς είναι το γεγονός ότι για το φετινό καλοκαίρι οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το 90%. Με τις αυξήσεις διανυκτερεύσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη να έχουν ξεπεράσει ακόμα και το 25%. Γεγονός που κάνει απαγορευτικές σε ολιγοήμερες αποδράσεις για τους Έλληνες. Στη Δυτική Πελοπόννησο, τα λιγοστά μικρά συγκροτήματα που υπάρχουν έχουν κατά 30% έως και 50% υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι και μικρές μάλλον διαθεσιμότητες για την καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου. Διακοπές. Έχουμε να κάνουμε διακοπές 5 χρόνια τώρα, θα κάνουμε. Δεν νομίζω να είναι και τόσο πολύ εφικτό φέτος. Και αν σκεφτούμε κιόλας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μας βάλουν και νέα μέτρα από το Σεπτέμβρη, μάλλον θα το σκεφτούν. Πιο πολύ είναι για τους πιτσιρικάδες, λέτε, που χαρτζηλικώνονται. Πιο πολύ πιστεύω οι νεότεροι το έχουν ανάγκη. Οι μεγαλύτεροι θα το σκεφτούν λίγο. Ενώπιον του υψηλού κόστους των φετινών διακοπών αλλά και της απουσίας διαθεσιμότητας κλινών και εισιτηρίων, όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες χωρίς εξοχικό στρέφονται σε μεγάλο ποσοστό σε λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς και κατά προτίμηση με οδική πρόσβαση. Πολλοί δεν θα μπορέσουν να βρουν κρατήσεις με τους προϋπολογισμούς που θέλουν, ακόμα και αν αποφασίσουν να αυξήσουν τον καλοκαιρινό προϋπολογισμό τους. Δυστυχώς δεν μπορούν να παρέτσουν. Κανένας δεν μπορεί, ψάχνει τα πράγματα. Δεν γίνεται, δεν πάει. Βλέπετε πολύ δυστυχία γύρω. Και το χειμώνα θα έχουμε ακόμα χειρότερο. Σήμερα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι καλύτερα. Τι να πούμε.